Με σκούρε ρίγε στο μπροστά και πίσω μέρο βάφονται τα ρωσικά πολεμικά πλοία σε μια προσπάθεια να μπερδέψουν τι ουκρανικέ δυνάμει σύμφωνα με αναλυτέ. Ειδικότερα την παρατήρηση έκανε ο αναλυτή H.I. Sutton, εντοπίζοντα μέσω δορυφορικών εικόνων βαμμένη τη ρωσική φρεγάτα Admiral Essen στο λιμάνι τη Σεβαστούπολη τη Κρυμαία στι 22 Ιουνίου. Εντόπισε ιδιοβάψιμο βάψιμο σε τρία ακόμη πολεμικά πλοία τι επόμενε ημέρε. Όπως αναφέρει, τα τέσσερα πλοία φέρουν πυράβλους κρουσκαλίμπρ, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία. Επίσης, στις 29 Ιουνίου, ένα ιστότοπος δημοσίευσε μια εικόνα του Ιβάν Γκόλουμπετς, ενός ναρκαλιευτικού σοβιετικής εποχής, το οποίο ήταν βαμμένο με χοντρές σκούρες ρίγες σε κάθε άκρο. Η φωτογραφία την οποία έχει επαληθεύσει το Insider είχε τραβηχτεί περίπου ένα μήνα νωρίτερα μιλώντα το Insider, ο Σιντάρτ Κοσάλ του Royal United Services Institute του Λονδίνου ανέφερε ότι η αναφερόμενη απόπειρα καμουφλάζ είναι εντελώ συνεπής με τι προσπάθειε που γίνονται για να μετριαστεί απειλή ενό πλοίου. Μάλιστα, περιέγραψε πόσο ο χειριστή ενό σκάφου επιφανίας χωρί πλήρωμα θα μπορούσε να εξαπατηθεί από αυτό το τρίκ. Τα USB της Ουκρανίας καθοδηγούνται από έναν απομακρυσμένο χειριστή ταξιδεύουν με υψηλέ ταχύτητε, δίνοντα το χειριστή μόνο λίγο χρόνο για να διαλέξει στόχο. Όπω είπε ο Κοσάλ, φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το καμουφλάζ είναι προσανατολισμένο κυρίω στη διασφάλιση ότι σε πολύ μεγάλε αποστάσει ένα χαμηλή ποιότητα ηλεκτροοπτικό αισθητήρα μπορεί να μην ξεχωρίζει το σκάφο από την ακαταστασία του φόντου. Το πλοίο μπορεί επίσης να φαίνεται μικρότερο χάρη στη σκούρα βαφή. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τα USB ως έναν φθηνό και ευχάριστο τρόπο για να παρενοχλήσει το ρωσικό στόλο, ιδιαίτερα γύρω από τη Σεβαστούπολη.